Μια σειρά από δράσεις που έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά για τα άτομα με αναπηρία πραγματοποίησαν μαθητές και καθηγητές στο 5ο Γυμνάσιο της Λαμίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές τους διαπίστωσαν πόσο δύσκολο είναι για την καθημερινότητά του ένας άνθρωπος να είναι καθυλωμένος σε καροτσάκι, να μην βλέπει, να μην ακούει, να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέλη του σώματός του. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν είναι πως τα άτομα με αναπηρία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη αυτής της κοινωνίας. Με αφορμή την χθεσινή Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία, αποφασίσαμε σύσσωμοι όλο το σχολείο μας να κάνουμε σημαντικές δράσεις που θα ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας, εμάς τους ίδιους, θα προβληματίσουμε την κοινωνία και θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι, να βοηθήσουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να βοηθήσουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη την ισοτιμία στην κοινωνία που δυστυχώς σήμερα εκλείπει. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές, να τους δείξουμε ότι τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, γενικότερα τα άτομα αμαία, όπως τα ονομάζουμε, δεν είναι διαφορετικά, είναι ίσα με εμάς. Πρέπει να τα συμπεριφερόμαστε με συνέστηση, με αγάπη, να τα στηρίζουμε και πρέπει να υπάρχει ισότητα στην κοινωνία μας, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν βρίσκουμε τόσο συχνά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του τμήματος ένταξης και της παράλληλης στήριξης, γιατί δουλεύουν τουλάχιστον 10 μέρες για αυτές τις δράσεις που γίνονται σήμερα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Περιλαμβάνουμε δράσεις ενημέρωσης αρχικά για την ημέρα της αναπηρίας, προβολής, ταινίες, βιωματικές δράσεις όπως τραγούδι στην νοηματική, δράσεις που έχουν να κάνουν με αθλητικές δραστηριότητες προσομοίωσης, μαντήλια για τυφλούς και δράσεις γενικότερα που ενισχύουν αθλητικές, που ενισχύουν το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και την συμπερίληψη στο σχολείο μας.